Ευχαριστούμε και τους Ιγοριανούς για τη λίγο ταλαιπωρία που δέχτηκαν και τώρα περνάμε στο ψήφισμα. Μπορείσουμε σε αυτή την κινητοποίηση. Θεωρώ ότι είναι καλό να ακουστεί, γιατί μπορεί οι συνάδελφοι να μην το έχουν διαβάσει ή να μην το έχουν ακούσει, για να ξέρουμε για τι πράγμα παλεύουμε και να επικυρωποιήσουμε, και αν είναι κάποια ζητήματα με την Επιτροπή να κουβεντιάσουν και κάποιοι συνάδελφοι, να δούμε τι άλλο μπορούμε να βάλουμε. Παλεύουμε και διεκδικούμε, συνάδελφοι. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος από ακαρπία και καταστροφή, από φυσικά φαινόμενα και νόσους, στην ελιά, στα ισπεροειδή, στην αμπερικαλιέρια, στη μιλοκαλιέρια, στην καστανοκαλιέρια και σε άλλες καριέρες που αν έχει πλήξει όλη την Ελλάδα, δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ. Την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για όσα προϊόντα πουλήθηκαν κάτω του κόστους ή υπάρχουν δυσκολίες στη διάθεσή τους. Άμεση αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ στο 100% της ζημιάς στους καλλιεργητές που έχουν πάθει τη ζημιά, που έχουν πάθει ζημιά από διάφορες καταστροφές, και λέμε ότι ο ΕΛΓΑ πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός, αλλά όχι να γίνει ιδιωτικός με ιδιωτικά κριτήρια που θα ασφαλίζεται σαν το αυτοκίνητο. Πρέπει να είναι, να έχει δημόσιο χαρακτήρα που θα ενισχύεται και από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα αποζημιώνει στο 100% της πραγματικής ζημιάς. Μείωση του κόστους παραγωγής, που αυτό θα συνδυάζεται με αφορολόγητο πετρέλαιο. Μείωση της τιμής του ρεύματος με πλαφόν στα 7 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα και κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας του προστίμου ρήπων και του ΦΠΑ σε μέσα και φόδια. Συνάδελφοι, πρέπει η σύνδεση της επιδότησης να είναι με την παραγωγή στη γεωργία, με το ζωικό κεφάλαιο και στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Έγκαιρη χορήγηση των ενισχύσεων σε μία δόση, χωρίς παρακρατήσεις. Να είναι ακατάσχετες, η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της για το όργιο των παραβιάσεων και εξαπάτησης που γίνεται από τις πύλες της κολάσεως του ΟΣΔΕ σε βάρος των αγροτών και κτηνοτρόφων, με αποτέλεσμα κάποιοι επιτίδοι να στείλουν χορό εκατομμυρίων ευρώ στις πλάτες τους, παίζοντας με το εθνικό απόθεμα τις εκτάσεις τους βοσκότοπους. Οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ να γίνονται δωρεάν και με έλεγχο και με ευθύνη των δομών του Υπουργείου να αποσυνδεθούν οι ενισχύσεις στην κτηνοτροφία από τα βοσκοτόπια. Να μην έχει αναδρομική ισχύ η σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Συνάδελφοι, για να μπορέσουμε και να παράγουμε και να ζούμε τις οικογένειές μας, αλλά και ο λαός να τρώει φτηνά και ποιοτικά προϊόντα, πρέπει τώρα να υπάρξουν κατώτατες εγκυμένες τιμές που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής, διασφαλίζοντας παράλληλα εισόδημα επιβίωσης και προσιτές τιμές. Πρέπει τώρα, και όχι πως λένε μετά από σχεδιασμό που το έχουν μετά από τόσα χρόνια, να γίνουν έργα για αντιπυρική, αντιπλημμυρική, αντισεισμική, αντιχαλαζική, αντιενεμική θωράκιση και προστασία της παραγωγής και της ζωής των αγροτών. Συνάδελφοι, και ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Πελοπόννησος είναι ότι τα αρδευτικά έργα υποδομής προσπαθούν και ό,τι φτιάχνουν να τα ξεπουλήσουν μαζί, όπως ξεπουλήσανε την ΕΙΔΑΠ. Θα πούμε το νερό νεράκι και θα είναι και πανάκριβο. Και συνάδελφοι, για να μπορέσουμε να είμαστε βιώσιμοι, πρέπει να έχουμε αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ, συν 3.000 για κάθε παιδί. Και αυτό, επειδή πολλοί θα γυρίσουν και θα μας πούνε ποια άλλη κοινωνική επάγγελμα, ποιος άλλος κλάδος το παίρνει, καλούμε και τους αυταπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες να παλέψουν στην ίδια κατεύθυνση, μαζί μας. Γιατί το έχουν και αυτοί σαν βασικό αίτημα. Γιατί δεν μπορείς να είσαι βιώσιμος αν δεν έχεις αφορολόγητο, ώστε να μπορείς να κάνεις τα κουμάντα σου για να ζήσεις και να ξανακαλλιεργήσεις. Αυτό είναι, συνάδελφοι, τα αιτήματα. Θεωρώ ότι πρέπει να το επικοινωνήσουμε και να συνεχίσουμε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση.